Φοιτήτριες και φοιτητές, χαιρετίζουμε με τη σειρά μας τη σημερινή συγκέντρωση μπροστά στον εορτασμό της 8η Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Φέτος, η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας μας βρίσκει κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, που βλέπουμε και συζητάμε όλοι πάνω από μία εβδομάδα, τώρα μέσα στα θέατρά μας, στους χώρους εργασίας μας, στα σπίτια μας. Εμείς οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι, δηλώνουμε και από αυτό εδώ το βήμα πως αρνούμαστε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια μπροστά σε όλα αυτά που μας γεμίζουν αγωνίες και προβληματισμούς για το ίδιο μας το μέλλον. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς εις βάρος άλλων λαών και που ταυτόχρονα μετατρέπουν το λαό μας σε θύμα ως στόχο αντιπίνου με τις διάφορες προειδοποιήσεις που δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας και κάνουμε τα αιτήματά μας να φτάσουν από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα. Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις ή πανάτος στην Ελλάδα. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην Ουκρανία ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. Απαιτούμε την επιστροφή όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από τις αποστολές στο εξωτερικό. Να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε διασύνδεση των πανεπιστημίων μας με ιμπεριαλιστικούς φορείς. Καμία συμμετοχή αυτών στα ερευνητικά προγράμματα των σχολών μας. Οι φοιτητές γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μόνη επιλογή που έχουμε μπροστά σε αυτή την ανησυχία και την οργή που μας δημιουργείται είναι πλάι στους λαούς που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αλλά ενάντια στους ιμπεριαλιστές. Μέσα σε αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών, εμείς οι νέες γυναίκες δυναμώνουμε το σύνθημα «Εκμετάλλευση, πόλεμη και βία», «Ασπίδα προστασίας υπάλληλη για τη γυναικεία ισοτιμία» και τη χειραφέτηση των λαών. Μέσα από το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, παλεύουμε για δωρεάν σπουδές, έτσι ώστε καμία φοιτήτρια να μην εξαρτάται από την οικογένεια το σύντροφο για να σπουδάσει. Για να είναι το πτυχίο μας μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα με εξασφαλισμένα όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Για αύξηση της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες. Για να αντιμετωπιστούν οι τραγικές καταστάσεις για τις φοιτήτριες, τις σχολές και τη φοιτητική μέρημνα. Ιδιαίτερα βλαπτικές για την υγεία των φοιτητριών και συνθήκες διαβίωσης σε πολλές εστίες. Για μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και όχι η υγεία, η μητρότητα, οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις να θεωρούνται κόστος και να μετατρέπονται σε πανάκρια εμπορεύματα. Ενάντια στις πολιτικές που αφήνουν τις νέες φοιτήτριες απροστάτευτες στην κρατική και εργοδοτική βία, στη δουλειά χωρίς δικαιώματα, στις εργασιακές σχέσεις λάστιχο με τις οποίες εργάζονται εκατοντάδες φοιτήτριες από τη σχολή μας, σε φαινόμενα που υπάρχουν στο σημερινό πανεπιστήμιο και γίνονται έδαφος για να ανθούν εκβιασμοί και πιέσεις σε βάρος φοιτητριών. Για όλους αυτούς τους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους, ώστε οι νέες φοιτήτριες να μην εγκλωβίζονται σε παθογόνες σχέσεις, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Ενάντια στις απαράδεκτες κοινωνικές πατριαρχικού τύπου αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας, για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, όσο και τις δίθεν σύγχρονες που παρουσιάζονται ως προοδευτικές. Αντιπαλεύουμε όλα αυτά που αποτελούν το θερμοκήπιο για τη μορφή κάθε βίας που οδηγεί σε φαινόμενα παρενόχλησης, ακόμα και σεξουαλικής κακοποίησης. Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής και τη διεκδίκηση. Η κάθε φοιτήτρια μπορεί και πρέπει να δυναμώσει τη συλλογική οργάνωση, τη διεκδίκηση για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, την εργασία, τη δημιουργική ζωή μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Εκεί χτίζεται πραγματική ασπίδα προστασίας για την κάθε μία και τον καθένα που βιώνει την πολύμορφη βία της διακρίσης. Εκεί μπορεί η κάθε νέα γυναίκα να βρει τη δύναμη να σηκώσει κεφάλι και να πάρει απόφαση ότι με τη δική της αποφασιστική θέληση, στάση και δράση μπορεί να αντιπαλέψει την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς, κάθε είδους διάκριση, τη βία. Ευχαριστώ.